Τώρα αναστάτωση σε μαθητές αλλά και συναγερμό στις αρχές προκάλεσε σήμερα το πρωί μαζική αποστολή απειλητικών emails σε δεκάδες σχολεία ήταν φάρσα βέβαια, ωστόσο δημιούργησε το πρωί ένα χάο για την σχολείου. Πάνω από 35 συχλιώτη... σχολεία σε όλη την Αττική έγιναν αποδέκτε του συγκεκριμένου email. Περιείχε ένα κείμενο περίπου 350 λέξεων, σαφώ μεταφρασμένο μέσω αυ α, αυτοματοποιημένου συστήματο mm. μετάφραση, διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Ο τίτλο του, όπω θα δούμε και στο ε, γράφημα, ήταν ε, Υπάρχουν εκρηκτικοί μηχανισμοί στο σχολείο και παρέμπαιπε σε κείμενο γραμμένο από έναν Ισλαμιστή τρομοκράτη. Και αυτό έχει ενδεικτικά αποσπάσματα. Θα σε ανατινάξουμε, όπω έκαναν τα αδέλφια μα στο Παρίσι, εμπνευστή μαθήκαμε από τον Αμπτελχαμίδα Μπαούτ, που ήταν ο αρχηγό των τρομοκρατών ναι. που είχαν αιματοκυλήσει τον Πατακλάν το 2015. Και για να επιτείνουν τη σύγχυση, είχαν ω θέμα του email conference conference. Να πούμε ότι έγιναν έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία αλλά και τι διοικήσει των σχολείων. Δεν προέκυψε κάτι ύποπτο. Επιλήφθηκε τη έρευνα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο και έχουν προκύψει δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένα πάροχο email με έδρα την Ρωσία. Γιατί όπω είδαμε RU, και, το είδα. και, νωρίτερα ήταν RU, δηλαδή Ρωσία. Mm -hmm. Και το δεύτερο σημαντικό έβριμα είναι ότι πριν από ε, λίγα 24 στη Σλοβακία και πριν από ένα δεκαήμερο στην Κύπρο είχε σταλεί πανομοιότυπο απειλητικό μήνυμα ε, που ε, κατατείνει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί φάρσας έχει κάνει έτοιμα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προς τον συγκεκριμένο πάροχο προκειμένου να αντιλήσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Αποστολέα. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για το ρεπορτάζ.